προς την άλλη άκρη. Θα γυρίσει ο Ντάμστον. Θα πιάσει πελάτη τον Σάμιουελ. Τις δύο άκρες του τερέν. Πολύ ωραίο το χορευτικό από τον Βαγγέλη Μάντζαρη. Ο Ολυμπιακός πατάει με το δεξί σε αυτό το τόσο κρύο. Ο Μπερμπέρογλου βλέπει αφύλακτη τη διάβαση. 10-0. Πάλι από την αρχή. Βρήκαν σούτ οι Ιταλοί. Και το βρήκαν με τον παίκτη που μόλις πέρασε στο παιχνίδι. Τον CJ Wallace. Τους καλούς περιφερειακούς του. Πριν από αυτόν χρησιμοποιείται ο Τσερέλα. Headway για τρεις. Δεν θυμάμαι καλά, είχε 20 κάτι στο ημίχρονο. Εδώ η άμυνα του αποκοιμήθηκε και τιμωρήθηκε από... Επιμένω, Νίκο, είναι πώς τους έχει βάλει, όχι πώς τους έχει βάλει. 22. Τον Λάγκφορντ. Αυτό είναι το ζητούμενο εδώ. Ο Λάγκφορντ τράβηξε όλη την άμυνα πάνω του. 7 δευτερόλεπτα για τον Χάκετ. Λάγκφορντ για 3. Πάτησε καλά. Ο Λάγκφορντ, οπότε... Αυτή είναι στα χέρια του Λοντζέσκι. Ο οποίος πήγε με τρίπλα εδώ και βρήκε τρόπο να νικήσει τον Λάγκφορντ στον αέρα. 30. Και ο Τσέρελς για την ισοφάριση, για να ξεκινήσει το παιχνίδι από την αρχή. Μετά από 12 λεπτά, ισορροπία στην άμυνα. Ο Λοντζέσκι προτίμησε να στάρει από μακριά, αλλά για καλή τύχη του Ολυμπιακού. Η καραμπόλα. Μος για 3. Πάλι ισοπαλία. Πρώτη πόντι για τον David Moss. Εστονός που είναι καλός σουτέρ. Ελπίζω να μην το αποδείξει εδώ. Είναι τυχερό σουτέρ θα έλεγα. Πολύ ψηλά αρχίζει και πιέζει απ' έξω και συνήθως τα φάουλ γίνονται πιο νωρίς. Το ξεκίνημα των φάσεων. Μην καρφώσεις πάλι. Τουλάχιστον μην καρφώσεις το Στεφανί. 45 όλα. Το κλέψιμο του Λοντζέσκι. Και μάλιστα έμεινε κάτω και είναι ακόμα κάτω ο Λάγκφορντ. Τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Μπερμπέρογλου οπλισμένος. 48-47. Βεβαίωση θα έλεγα. Αυτός είναι απόλυτα σίγουρη. Για 3 ο Τζέραλς. 47-50. 23 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο. Σε και κυλούς ο χρόνος. Αυτό έχει ξαναγίνει κόντρα σε μια άλλη ιταλική ομάδα, έτσι. Η Σιένα. Βρίσκεται πάνω από τον Σλούκα. Συγγνώμη για τη διακοπή. Σειρά των Ιταλών να ξεκλειδώσουν την άμυνα. Πλευρά του νομίσματος. 57-58 τις βολές του Σάμιουελς. Ο Ολυμπιακός κινδυνεύει να μπει με την μπάλα στα χέρια. Αλλά ο Σλούκας είναι μέτρο. Τι πρέπει να γίνει για να πάρει το παιχνίδι. Και αυτή. Σλούκας και Τσερματίνη. Όμως που παίζει μετά φάουλ και ίσως και γι' αυτό να το σημάδεψε ο Ολυμπιακός. Λάγκφορντ για 2. Πάλι μπροστά η Ιταλία. Ήδη τον έχει σηκώσει ο Μπαρτζόκας. Οι Ιταλοί με το τρίποντο του Τζέραλς πάνε στο συν 4. Είδες 2 στα 2 τρίποντα. 3 στις 4 πολλές. Αμένο rebound μετά από βολή. Είναι... Πάλι ο ίδιος. Κάγκουρ. 63-70. Μάντζαρης. Πρίντεζης. Θα μπει το καλάθι, ναι. 68-70. Με τον Μος. Μπερμπέρογλου είδε ορίζοντα. 71. Κάγκουρ περιμένει πάλι τον Λαγκ. Πελαγώνει για λίγο. Rebound κάποιος. Ο Λαουάλ θα σκοράρει και... Πολύ κρίσιμες άμυνες τώρα. Χάκετ. Ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει, ο Ντάμστον είναι μια άμυνα μόνος του. Παίζει και για τους άλλους 4 άμυνα. Πριν έκλεψε την μπάλα, τώρα έκανε την τάπα. Μάντζαρης! 76-77. 3 και 10 για το τέλος. Άφθορος χρόνος. Ολυμπιακός με τις τρομερές άμυνες. Τον δείτε εδώ πως σταμάτησε τον Χάκετ. Και με το ήρεμο χέρι του Βαγκιάντζαρη. Λάγκφορντ κάνει τις κοιλίες του. Πόντο από τον Χάκετ. Να δούμε. 76-80. Πάσα στον Ντάμστον. Φάουλ στον Ντάμστον. Και θα απαντήσει. Θα απαντήσει. 79-80. Τώρα χτυπιέται ο Μπάνκι. Δείτε ξανά την επόμενη φάση. Εδώ είναι διπλή τρίπλη.
Μεταφορά. Ο θαλμοφανέστατα θα έλεγε. Δεν ότι έχει τέσσερα φάουλ. Περπέρογλου για το προσπέρασμα. Ναι! 80-80! Χάκετ. Τα Ιταλία 1 και 12 για το τέλος. Λάγκφορντ εναντίον Μάντζαρη. 5 δευτερόλεπτα για το σουτ. Θα το κάνει ο Λάγκφορντ. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Στα 38 δευτερόλεπτα η πάσα έγινε στον Περπέρογλου, ο οποίος προσπαθεί να κερδίσει εκατοστά. Καθυστερεί πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση μέσα. Δέχεται το stop. 2 δευτερόλεπτα, κανένα δευτερόλεπτο. Νομίζω ότι... Δεν νομίζω ότι τέτοιο πράγμα. Στο δεύτερο ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μπορεί να κερδίσει. 83-87, 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, 88. Δεν έχει κανένα νόημα τώρα αυτό το σουτ, παρόλο που μπήκε. 86-88, αυτό είναι το τελειοτέλεσμα. Η Άννη άλωσε το στάδιο Ρίντς και Φιλιάς. Ο Ολυμπιακός χωρίς τον Σπανούλη αποδείχθηκε ανήμπορος να πάρει αυτό το κρίσιμο.